Τσάμπα χαρήκανε οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αν άκουγαν Big Sport FM. Λοιπόν, πάμε στην Κύπρο για να ακούσουμε από τον Διονύση Τεσίλα πώς συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εκεί. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Βάγε. Τι κάνετε, πώς είστε? Στον κόσμο. Καλημέρα. Καλά, καλά, καλά. Στην προπόνηση είμαστε του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Σήμερα θα έχει μόνη προπόνηση, το αγώνα θα κάνουμε γυμναστήριο. Οι ποδοσφαιριστές μετά και το χθεσινό φιλικό, οπότε πέρα από όλη ώρα έχει αρχίσει. Είμαστε τώρα στη διαδικασία που γίνονται κάποιες πάσες και τρέξιμο στον χώρο για ζέσταμα. Ζεσταματάκι, ναι, ζεσταματάκι. Στο κυρίως πρόγραμμα, ναι, της προπόνησης τώρα τελείωσε και κατευθύνονται προς τον Γιωβάνοβιτς. Βλέπω τον Τσόκαη μαζί με τον Κυριόπλου να κάνουν ξεχωριστό ατομικό, προφανώς κάποια αποφόρτηση, τρέχουν γύρω-γύρω. Λοιπόν, και συνεχίζεται κανονικά έτσι η προετοιμασία της ομάδας εδώ στην Πέγια της Κύπρου. Πάλι σούπερο καιρός. Mm-hmm. Όπως θες, όπως έλεγες θες, δηλαδή που είχατε κοινό. Ανεξιάτικος, ναι. Έτσι είναι και τώρα. Έτσι είναι και τώρα. Με υψηλή θερμοκρασία, με ήλιο, με εξαιρετικές συνθήκες εδώ στην Κύπρο. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει... Το χθεσινό φιλικό ήταν ένα παιχνίδι ξεμούδιασμα περισσότερο, έτσι. Κατά το οποίο το περιμέναμε και το... Ήταν και απολύτως λογικό. Οι παίκτες είχαν να παίξουν καιρό. Περισσότερο ήταν να μάθει να λήξουν τα πόδια, να πάμε και κάποιο χρόνο συμμετοχής. Δεν έγινε κάποια πρόβα ενδεκάδα. Να σπάσει και λίγο η μονοτονία των προπονήσεων, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν έγινε κάποια πρόβα ενδεκάδα, δεν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι. Δεν έγινε κάποιο, πώς να πω, κάποια δοκιμή. Έπαιξαν όλοι διαθέσιμοι με διαφορετικές ενδεκάδες, με πολλά νέα παιδιά να βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτό που έχει ικανοποιήσει τον Ιβάνο Γιωβάνοβιτς είναι δύο πράγματα. Το πρώτο, το γεγονός ότι η ομάδα, παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, έστω και αν ήταν φιλικό το μάτς, έκανε την ανατροπή, είχε την αντίδραση που έπρεπε με τη γνωστή του, με το γνωστό του στυλ, ο Παναθηναϊκός, με την ταυτότητα και τη συνοχή που έχει στο παιχνίδι του και με ένα χαρακτήρα νικητή που έχει αποκτήσει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ή ένα χρόνο, αν θες, όχι 1,5, από πέρυσι, από το Γενάρη Φλεβάρη που είχε αρχίσει ένα νικηφόρο σερ, το βγάλε και χθες στο γήπεδο και απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι κακή. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα, ξέρω εγώ, χαμηλού επίπεδου, η Χάπορ Μπερσεβάη, είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι θερμάτισε δεύτερη, στο Ισραήλ, φέτος στην τρίτη θέση, ήταν στο κόφερενς, στους ομίλους, όπου δεν συνεχίζει, αποκλείστηκε. Θέλω να πω ότι έχει ένα επίπεδο. Και έβγαλε ο Παναθηναϊκός αυτή την αντίδραση και αυτή την οτροπία νικητή που την είδαμε χθες. Το δεύτερο που πρέπει να σταθούμε και σίγουρα έχει ικανοποιήσει τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος τώρα κατευθύνεται προς το γκρουπ των ποδοσφαιριστών, φαντάζομαι, για να δώσει τις οδηγίες για την προπόνηση, ήταν η παρουσία νεαρών παιδιών, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, είδαμε ποδοσφαιριστές όπως ο Σιδεράς, που τον γνωρίζουμε, βέβαια τον έχουμε ξαναδεί και σε άλλες προετοιμασίες, και νομίζω ότι σιγά σιγά ο Σιδεράς από τη νέα χρονιά, να τελειώσει αυτή η χρονιά, θα τον δούμε πολύ περισσότερο στην πρώτη ομάδα. Αυτή την αίσθηση έχω. Είδαμε το Σιδερά λοιπόν να πηγαίνει πολύ καλά. Δεν είναι μόνο τον κόλπο που πέτυχε, γενικώς είχε ένα πολύ όριμο παιχνίδι στην άμυνα. Είδαμε ένα παιδιά όπως ο Σιμεωνίδης που ξεχώρισε για μένα χθες στα χαφ στο δεύτερο ημίχρονο, ή και ο Κυριόπουλος που ανέβηκε στην επανάληψη έχοντας πίσω του το Βαγιανίδη στην ίδια πλευρά. Ακόμη και ο Κρυπαράκος που δεν ήταν τόσο καλό στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ανέβασε και αυτός κάπως την απόδοση. Θέλω να πω ότι η συμμετοχή αυτών των παιδιών που θέλουν να δείξουν πράγματα στον προπονητή, που για κάποιους ήταν και η πρώτη συμμετοχή τους, του Κυριόπουλου και του Σιμεωνίδη, ναι, με την πρώτη ομάδα. Ανεπίσημο ντεμπού το κάνανε. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν κάτι το θετικό. Είδαμε ότι παραγνωρίζει περισσότερη ενέργεια στο δεύτερο μήχρονο. Δεν ήταν μόνο οι νέοι που βοήθησαν σε αυτό. Ήταν και άλλοι, και ο Σπόραρ που βασιτώσει για να κάτεψε την άμυνα και η παρουσία για άλλων ποδοσφαιριστών, αλλά είναι, νομίζω, αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία έχουν ικανοποιήσει τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, με τον ίδιο βέβαια να τονίζει χθες το πόσο καλά κυλάει η προετοιμασία και πόσο ιδανικές είναι οι συνθήκες εν ώψη της συνέχειας. Επόμενο φιλικό, Διονύση. 4 του μήνα. Μεθαύριο δηλαδή. Μεθαύριο, έτσι. Μεθαύριο, ναι, με την Πάφο. Υπάρχει και το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα σε 7 του μήνα και έτσι ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του εδώ επί κυπριακού εδάφους. Ξαναλέω, η προπόνηση σήμερα θα είναι μόνη, το απόγευμα 5 θα κάνουν γυμναστήριο.
στο ξενοδοχείο της ομάδας. Εντάξει, θέλουμε να δούμε τώρα, γιατί ακόμα δεν έχουμε πει στο κύριο πρόγραμμα τι θα δουλέψει σήμερα ο προπονητής. Δεν νομίζω να πάει σε υψηλούς ρυθμούς σήμερα την προπόνηση. Όχι, αξία έχει να δούμε στην αυριανή προπόνηση τι θα δουλέψει, για να δούμε αν θα βγει στο γήπεδο την Κυριακή, καταλαβες. Ναι, νομίζω ότι καλά, κοίτα να δεις. Από αυτά τα οποία βλέπουμε, πάνω κάτω βλέπουμε ένα, ο Γιωβάνος να δουλεύει σε αυτές τις αρχές τις οποίες θέλει ο ίδιος και τις οποίες έχουμε παρατηρήσει στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή το παιχνίδι της υπομονής, το σετ παιχνίδι, πάμε με κοντινές πάσες, με συνοχή, με τις γραμμές κοντά, να βγούμε να διασπάσουμε το pressing. Δουλεύει αυτές τις μέρες πάρα πολύ, κάτι το οποίο το κάνει και το καλοκαίρι, σε δύο τομείς. Στο πώς πας το pressing ψηλά και στο πώς περσάρεις την ομάδα την άλλη που θέλει να σπάσει το pressing, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει 10-10 ναι. στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Στη μία, η μία οι εντολές το δουλεύει πάρα πολύ. Στο τρίτο το δικό σου και στο τρίτο το δικό τους. Δύο ουσιαστικά διαφορετικές ασκήσεις. Το δούλεψε πολύ και το καλοκαίρι αυτό. Αυτό βλέπουμε να ρίχνει το βάρος. Και τώρα φυσικά θέλοντας να εξελίξει ακόμη περισσότερο το παιχνίδι της ομάδας, να το κάνει ακόμη καλύτερο, δεν θα πω πιο αποτελεσματικό, γιατί πόσο πιο αποτελεσματικό να πάω να έχω σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που είδαμε στο πρώτο γύρο. Εντάξει, εχθρός το καλούν το καλύτερο, Διονύση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί κάτι. Όχι, ακόμα πάντα πρέπει να κοιτάς καλύτερο. Ακριβώς. Πάντα πρέπει να κοιτάς. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει αδυναμίες. Ο Παναθηναϊκός έχει αδυναμίες και τις λέει ο προπονητής του. Δουλεύει πάντως πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και νομίζω θα συνεχίσει να δουλεύει εκεί. Έχουμε δει μια τακτική την μία μέρα εδώ πριν το μάτς. Πάντα πριν το μάτς είναι τακτική που σου οδηγεί στο Κόντι, που ο Γιωβάνος έβλεπε από ψηλά την προπόνηση, και εκεί περισσότερο στο κομμάτι της ανάπτυξης παιχνιδιού και της συνοχής που πρέπει να υπάρχει όταν αναπτύσσει η ομάδα έπεσε το βάρος, αλλά κυρίως αυτά είναι τα δύο κομμάτια στα οποία ρίχνει δύο τομείς που ρίχνει περισσότερο το βάρος ο προπονητής του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, αυτές οι προετοιμασίες.